Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Ναυτούλη. Και καλή χρονιά θα λέγαμε, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Και χρόνια πολλά και περαστικά. Περαστικά, πολλά πράγματα έχουμε να σας πούμε. Να είστε καλά. Όλα καλά, σπίτι αυτή την εποχή. Καλά, ναι, λίγο από θεραπεία, γιατί δεύτερη επέμβαση μέσα σε δύο χρόνια. Και στο Δημαρχείο από και την άλλη εβδομάδα. Μπορεί και τέλος της εβδομάδος. Να είστε και πάλι Δημαρχείο. Πάντως εντάξει, είμαι συνεχώς στην επικοινωνία. Όλα είναι υπό έλεγχο, όλα κυλούν ομαλά. Είναι και μια περίοδος, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νεκρή περίοδο στο Δημαρχείο ποτέ. Αλλά είναι μια περίοδος και κυρίως μετά από τις γιορτές που υπάρχει σχετική ηρεμία. Ηρεμία, 10 μέρες εδώ πέρα δεν προλαβαίνουμε τα γεγονότα, κύριε Δημαρχή. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό. Ελεγχόμενα είναι όλα λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ξεκίνημα και της σχολικής της περίοδου μετά τις γιορτές σήμερα. Ένα αναμονή. Πολλά. Ούτε στα σχολεία δεν προλάβαμε να πάμε να δούμε αν όλα τα παιδιά έκαναν self-test σήμερα. Αλλά ξεκινάμε λίγο από το σεισμό, γιατί είναι ένα ζητούμενο και αυτό. Σας έχει αναφερθεί κάποια ζημιά κάπου στον Δήμο Καστοριάς? Γιατί μέχρι στιγμής δεν μας έχει αναφερθεί κάτι και σε εμάς εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς. Όχι, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ένα σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλους μας. Τρομακτικός, πραγματικά. Το επίκεντρο ήταν αρκετά κοντά, ναι, χαμηλό το εστιακό βάθος. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και τόσο έντονη έτσι, η δραστηριότητα του σεισμού. Δεν υπήρξε όμως καμία αναφορά ούτε για υλικές ζημιές, ούτε για κάποιον τραυματισμό. Αυτό είναι το ευχάριστο. Σίγουρα τρομοκρατήσε. Σίγουρα υπάρχει μία αναστάτωση, μία αγωνία, μία ανησυχία για αυτό που συμβαίνει. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτός είναι και ο λόγος που μας κάνει να τρομοκρατούμαστε και να αγωνιούμε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν φυσιολογικά, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Υπάρχει η παρακολούθηση του φυσικού φαινομένου από τους αρμόδιους. Υπάρχει σε εγρήγορση η πολιτική προστασία από την πλευρά της περιφέρειας και των περιφερειακών ενωτήτων και τα όργανα της πολιτικής προστασίας των Δήμων είναι και αυτά σε επιφυλακή για το οτιδήποτε προκύψει στη συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούγαμε το απόσπασμα από το Μέγκα το πρωί. Ναι. Εδώ βλέπω αρκετοί φίλοι περίμεναν και μια συγγνώμη ίσως από το Μέγκα. Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Νατσούλη. Τώρα δηλαδή η συγγνώμη, okay, να ζητούσε ο δημοσιογράφος συγγνώμη. Το θέμα ήταν να υπάρξει αποκατάσταση. Αποκατάσταση βεβαίως πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε. Το θέμα είναι ότι μιλάμε με κάποια μεγάλα κανάλια που μπορούν να συνεισφέρουν στην προώθηση έτσι ενός τόπου, να έχουν καταλάβει το λάθος και αυτό νομίζω το αντιλήφθηκαν όλοι στον διάλογο που υπήρξε και ακούστηκε πριν από λίγο από την σημερινή συνέντευξη και τοποθέτησή μου στο Μέγκα. Έχει γίνει κατανοητό ότι... Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας. Ξαφνικά κόπηκαν και τα τηλέφωνα, κύριε Δημαρχέ. Δεν νομίζω να οφείλεται αυτό. Τι να πω. Στο σεισμό ή σε οτιδήποτε άλλο. Είχαμε μείνει ακριβώς στο σημείο το ότι αν λύθηκε τελικά η παρεξήγηση με το Μέγκα. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή μετά το σημερινό? Γιατί εδώ υπάρχει ένα ακόμη περιστατικό σε άλλη εκπομπή, όπως μας λέει η ακροάτριά μας, στο Πάμε Δανάη, που και εκεί μιλούσαν πάλι εναντίον της Γούνας. Και καταλαβαίνετε όταν όλα αυτά συνδυάζονται μέσα σε ένα σύντομο χρονικά διάστημα, λες τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν είμαστε στόχος της παραπληροφόρησης ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ για να αποκαταστούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα, τα γεγονότα, να αναφέρουμε το πώς συμπεριφέρεται μια περιοχή και επίσης θεωρώ ότι η περιοχή μας, η Καστοριά, συμπεριφέρεται υποδειγματικά και συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα και αυτό που είπα στην πρωινή εκπομπή, ότι με τόσο πολύ κόσμο που δεχτήκαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχει πολλά χρόνια η Καστοριά να δεχτεί τόσο πολύ κόσμο και μάλιστα και στο ενδιάμεσο των εορτών, να έχουμε μείωση στα κρούσματα και όχι αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τηρήθηκαν στο έπακρο, όλα τα μέτρα, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και αυτό οφείλεται στον επαγγελματισμό
και στην σοβαρότητα που επέδειξαν οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες του κλάδου, αλλά και όλοι μας εδώ πέρα στην περιοχή. Άρα, όταν μια τέτοια περιοχή, η περιοχή μας, η οποία, επαναλαμβάνω, είχε αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, έτσι, στην λήψη τέτοιων μέτρων, δεν μπορεί να στιγματίζεται άδικα, ναι, από παραπληροφόρηση. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα και ας ελπίσουμε να μην πραγματικά δέχεται τόσα χτυπήματα η περιοχή μας. Δεν είναι πολύ άδικο να έχουμε και αυτό. Λοιπόν, να πάμε και σε δύο-τρία ακόμη θεματάκια που μας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες. Ο συνάδελφος ο κύριος Μαλούτας, κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό. Ουσιαστικά οραματίζεται ένα νέο νοσοκομείο και καλά κάνει που το οραματίζεται, αλλά εδώ όμως θέλει να φτιάξει ένα νοσοκομείο στην Κοζάνη, παίρνοντας τους γιατρούς και δεν ξέρω τι άλλο από περιφερειακά νοσοκομεία, ξεγυμνώντας ουσιαστικά και το νοσοκομείο της Καστοριάς. Έχουμε απάντηση για το σχέδιο αυτό που ετοιμάζει η Κοζάνη? Κοιτάξτε, Δανείτε, καταρχάς, το οποίο έγινε και πρωτοσέλιδο, να πω, κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα Ευσύν, έτσι. Κανένα δήμαρχος και κανένας που προείσταται στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να χαράξει σίγουρα πολιτική για το που θα γίνονται νοσοκομεία ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ οραματίζομαι ένα νοσοκομείο περιφερειακό εδώ στην περιοχή μας, στην Καστοριά, και άλλωστε το έχω πει σε off the record συζητήσεις. Θα έπρεπε να γίνει ένα περιφερειακό νοσοκομείο εδώ στην περιοχή μας, το οποίο θα δέχεται και επισκέπτες, έτσι, από την, από τα Βαλκάνια, από τα νότια, έτσι, από τις περιοχές, από τους γειτονές μας, και από την Αλβανία και από τα Σκόπια. Γιατί, κύριε Νατσούλη, η πρόσβαση από την Κοριτσά προς την Καστοριά είναι μισή ώρα περίπου, και εκεί έχουμε κόσμο περίπου στις 150.000, ενώ αντίστοιχα για να απευθυνθούν στα Τύρανα οι συγκεκριμένοι κάτοικοι θέλουν κοντά στις 2 ώρες. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση εδώ πέρα στην Καστοριά. Αλλά το τι οραματιζόμαστε, το τι θέλουμε, δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έτσι, της κεντρικής εξουσίας, της κεντρικής κυβέρνησης. Άρα σίγουρα κανένας αυτοδιοικητικός δεν μπορεί να χαράξει πολιτική για την περιοχή του. Εμείς είμαστε εδώ για άλλα πράγματα, για άλλες εργασίες. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το νοσοκομείο, θα με βρουν και εμένα αντίθετο όποιοι οραματίζονται ή όποιοι σκέφτονται να γίνει κάτι σχετικά με υποβάθμιση του νοσοκομείου της Καστοριάς. Είπαμε και πριν, και με αφορμή την παρουσία μου στην εκπομπή στο Μέγκα, ότι η Καστοριά μας έχει δεχτεί αρκετά πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια περιοχή που έχει υποστεί πάρα πολλά. Είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε άλλη απώλεια. Άρα θα αντισταθούμε στεναρά σε οποιοδήποτε σχέδιο υπάρχει για υποβάθμιση του νοσοκομείου Καστοριάς. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει για όλους μας είναι το θέμα της υγείας. Φανταστείτε, σε μια περιοχή που είναι ήδη απομονωμένη, σε μια περιοχή που, ξαναλέω, έχει υποστεί πάρα πολλά και συνέπειες από πάρα πολλά θέματα και προβλήματα των τελευταίων, έτσι, ετών, να υπάρχει και μια υποβάθμιση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα εμείς ως Δήμος είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποβάθμιση, έτσι, του νοσοκομείου σε οποιοδήποτε σχέδιο αυτό, άσχετα αν υπάρχει ένα περιφερειακό νοσοκομείο που θα εξυπηρετεί πιο σοβαρές καταστάσεις κλπ. Και καλά θα κάνει να υπάρχει, αλλά για τα θέματα υγείας και ασφάλειας δεν διαπραγματευόμαστε σε τίποτα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μιλήσετε μάλλον και με τον ίδιο τον κύριο Μαλούτα, φαντάζομαι, για αυτό το θέμα. Έτσι, ναι, αλλιώς είστε και μαζί στην ΠΕΔ. Σίγουρα, ξέρω, και είχατε... είναι πάρα πολύ καλές. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ δύο ή τριών δημάρχων ή οποιονδήποτε άλλον. Σίγουρα ο κύριος Μαλούτας, ο αγαπητός συνάδελφος, ο Λάζαρος, έχει κάνει ένα σχέδιο για ενίσχυση, έτσι, του νοσοκομείου της Κοζάνης. Πολύ εύκολο είναι να κάνουμε κι εμείς μια μελέτη για ενίσχυση του νοσοκομείου της Καστοριάς και να είστε σίγουροι ότι θα το πράξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δυνατόν όμως την μελέτη που κάνει ο Δήμος Κοζάνης να αφήνει το νοσοκομείο Καστοριάς με 39 κρεβάτια από τα 110 που έχει τώρα. Αλλά δηλαδή θέλω να σας πω ότι δεν είναι ο αρμόδιος για να κάνει μια τέτοια μελέτη. Ελπίζουμε λοιπόν να
Δηλαδή, όλο αυτό το θέμα. Παράδειγμα, άμα κάνω κι εγώ μία μελέτη που με υποβαθμίζει το νοσοκομείο της, ή τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Φανταστείτε, για να το καταλάβουμε, είναι σαν να, σαν να έκανε ο κύριος Κορενσίδης μία μελέτη που θα έλεγε: θέλω καινούριο νοσοκομείο στην Καστοριά, αλλά θέλω να πάρω 50 γιατρούς από την Κοζάνη, άλλους 50 από την Πτολεμαϊδα, άλλους 30 από τη Φλόρινα και άλλους 20 από τα Γρεβένα. Μα είναι πράγματα τώρα αυτά. Να πω ένα παράδειγμα για θέματα ασφαλείας, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά να κάνουμε κι εμείς μία μελέτη, να υποβαθμιστούν όλα τα στρατόπεδα της Δυτικής Μακεδονίας και να ενισχυθεί εδώ πέρα ο στρατός στην περιοχή μας, που κι όμως θα έλεγα, επειδή είναι, είμαστε ακριβώς στα σύνορα, θα έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα χαράξουμε την πολιτική, ούτε την υγειονομική, ούτε σε θέματα, ούτε τα θέματα ασφαλείας. Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα θα καεί έτσι πως βγήκε στην απορία ως σχέδιο της Κοζάνης? Δεν ξέρω αν θα καεί ή όχι. Θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι στα κέντρα των αποφάσεων να επιληφθούν του θέματος. Εμείς ως Δήμος Καστοριάς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως σας είπα, θα αντισταθούμε στεναρά ώστε να μην υπάρχει παραμικρή υποβάθμιση, και όσο περνάει βέβαια από το χέρι μας, αλλά και με κάθε τρόπο για να μην υπάρξει παραμικρή υποβάθμιση στο νοσοκομείο Καστοριάς. Μιλάμε για θέματα υγείας, μιλάμε για θέματα ασφάλειας. Δεν είναι κάτι που ζητάμε, που ίσως να το θεωρήσουν κάποιοι περιττό, αλλά τίποτα πλέον δεν είναι περιττό, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε περιττό στην περιοχή μας. Όλα είναι αναγκαία, όλα είναι ουσιαστικά, για όλα υπάρχουν διεκδικήσεις, τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου Καστοριάς. Λοιπόν, πάμε, και κλείνοντας και αυτό το θέμα, πάμε λίγο, μια και περάσαμε την εορταστική περίοδο και πια μπαίνουμε σε μια υποτίθεται καθημερινότητα τώρα, για να δούμε. Εδώ είχαμε μια πολύ ωραία κίνηση, το καραβάκι του Δήμου να βρεθεί πολύ κοντά στον αγιασμό των υδάτων. Εδώ όμως είχαμε καταγγελίες και έρευνες αστυνομίας για το εάν το καραβάκι πρέπει να πλέει, και είχαμε αυτές τις έρευνες μετά από καταγγελίες, επαναλαμβάνω, συμπολιτών μας, για το αν πρέπει να πλέει το καράβι ή όχι. Τι συμβαίνει εδώ, κύριε Κορενσίδη? Θα βγάζουμε, κύριε Νατσούλη, ένα δελτίο τύπου που θα λέει καταγγελία της ημέρας. Πλέον σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Τι είχε καταγγελία, γιατί πλέει το καραβάκι ή πώς πλέει το καραβάκι? Στο Δήμο Καστοριάς υπήρχε μια καταγγελία, και κυρίως αυτές οι καταγγελίες είναι ανώνυμες, όχι κυρίως το 100%, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συμβαίνουν το τελευταίο, έτσι, 1,5 μήνα περίπου έντονα. Ανώνυμες καταγγελίες με το άναμα του δέντρου. Με το άναμα του δέντρου για τα πυροτεχνήματα. Για την συναυλία που κάναμε στις 16 Δεκεμβρίου, γιατί στις πρόβες το μεσημέρι έπεσε δυνατά η μουσική. Ανώνυμη καταγγελία για το τρενάκι, με παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να κάνουν φίλο και φτερό τον άνθρωπο, τον επιχειρηματία, ο οποίος έφερε το συγκεκριμένο τρενάκι στην Καστοριά. Μέχρι και διασταύρωση του αριθμού πλαισίου ζήτησαν. Λες και ήρθε κάποιο αόρατο, έτσι, μηχάνημα εδώ πέρα στην Καστοριά και έπρεπε να το ελέγξουμε από όλες τις πλευρές. Ανώνυμη καταγγελία για το καραβάκι, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία το καράβι έπλε την ώρα που έπεφτε ο Σταυρός στην λίμνη της Καστοριάς, και έδωσε τη δυνατότητα και σε πολυπληθείς επισκέπτες μας, αλλά και σε συμπολίτες μας, να δουν από μέσα αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση. Η Καστοριά, κύριε Νατσούλη, αλλάζει. Η Καστοριά αλλάζει, και εν μέσω πανδημίας και αυτά τα δύο χρόνια που ταλαιπωρούμαστε με αυτόν, έτσι, τον αόρατο εχθρό, η Καστοριά όμως δεν έχει σταματήσει. Ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει σταματήσει να εργάζεται. Είδαμε με πολύ χαρά. Το θέμα είναι πώς θα σταματήσουν οι καταγγελίες όμως. Είδαμε με πολύ χαρά και ικανοποίηση, και νομίζω αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ότι η Καστοριά δέχτηκε πάρα πολλούς επισκέπτες, τουριστικούς επισκέπτες. Θα μου πείτε ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι, η Καστοριά αποτελεί κατεξοχήν, έτσι, τουριστικό προορισμό. Το θέμα είναι όμως ότι ενώ Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ήταν Σαββατοκύριακα, η Καστοριά όλη την εβδομάδα και τις καθημερινές είχε κόσμο από παντού. Γεμάτη κίνηση όλο το 15ήμερο, όλο το 12ήμερο αυτό. Και αυτό το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, που έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, και τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τον κόσμο να έχει πάρα πολλές ασχολίες εδώ στην Καστοριά, με ένα θεματικό πάρκο το οποίο, έτσι όπως ήταν, εγώ δεν θα πω ότι ήταν το τέλειο,
αλλά ήταν μέσα στα πέντε θεματικά πάρκα που λειτουργήσαν, πέντε ή έξι που λειτουργήσαν σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν στην Καστοριά. Με το τρενάκι, με το καραβάκι, με το σπήλαιο, με το λιμνέο οικισμό, με το ενιδρίο, με όλες τις τουριστικές δομές σε πλήρη λειτουργία. Μιλάμε ότι η Καστοριά, ξαναλέω, και ο Δήμος Καστοριάς αλλάζει σε τουριστικό επίπεδο και αυτό δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει κανείς. Υπάρχουν λοιπόν οι κακοπροαίρετοι, υπάρχουν οι κακεντρεχείς, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη μας. Είναι αυτοί που προσπαθούν να δημιουργούν προβλήματα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να σιγοντάρουν αυτήν την προσπάθεια και αρμόδιες υπηρεσίες. Έχετε κάποιο παράπονο από την αστυνομία ή τους ελεγχτικούς μηχανισμούς? Δεν θέλω να πω τίποτα. Η συνεργασία υπάρχει και με την αστυνομία και με τον αστυνομικό. Γιατί ξέρουμε ότι ο κύριος Αλβαρίνας έτρεχε στη Μακεδονία να βρει χαρτιά και τα λοιπά για να δείξει. Ναι. Ενώ είμαστε άψογοι σε όλα μας, το καράβι λειτουργεί με κάθε νόμιμο τρόπο. Το καράβι έχει την άδεια του μετά από 5-6 χρόνια που δεν είχε άδεια χρήσης, άδεια πλεύσης. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόταν καμία καταγγελία, έστω και ανώνυμη. Αλλά αυτές οι ανώνυμες καταγγελίες κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Ή θα απευθυνθούμε στις εισαγγελικές αρχές ώστε να κάνει άρση και του απορρίτου των τηλεφώνων που δέχονται οι αστυνομικές αρχές για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις καταγγελίες. Εδώ πρέπει όλοι μας, είπα και πριν κύριε Νατσούλη σε άλλη ερώτηση που μου κάνατε, ότι η Καστοριά έχει υποστεί πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν χωράει άλλο πισωγύρισμα. Πρέπει να ενωθούμε όλοι για να πάμε μπροστά. Αν κάποιοι δεν το θέλουν, θα πρέπει να μείνουν ή να τους αποβάλει η κοινωνία ή να τους αφήσει η κοινωνία στο περιθώριο. Λοιπόν, πάμε και με ένα τελευταίο, γιατί σήμερα θα ήταν, αυτή την ώρα θα ήταν σε εξέλιξη η νέα δημοπρασία για το Λατομείο της Μακεδνός. Ήταν και προγραμματισμένο θέμα της εκπομπής μας. Έχουμε νέα εμπλοκή, κύριε Κορεντσίδη, όπως μαθαίνουμε. Να πω κάτι το ιδιαίτερο, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Υπήρξε μια νέα εμπλοκή από τον... Με τα ασφαλιστικά μέτρα. Από κάποιον επιχειρηματία, ο οποίος σίγουρα δημιουργεί προβλήματα, γιατί το να... θα έλεγα το σωστό, το πρέπον, το αυτό που προβλέπει έτσι το επιχειρήν, είναι να συμμετάσχεις σε έναν τέτοιο διαγωνισμό, να λειτουργήσεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο όπως οι ανταγωνιστές, οι επιχειρηματίες, να καταθέσεις την προσφορά και εάν είσαι νόμιμος και ικανός, θα έλεγα εγώ, να λάβεις μέρος στη διαδικασία, να κερδίσεις τη δημοπρασία και να λειτουργήσεις την επιχείρηση. Κάποιοι όμως προσπαθούν με λάθος τρόπο, κατά την άποψη τη δική μου, να πολεμήσουν για μία ακόμη φορά τον Δήμο Καστοριάς. Δεν θα τους γίνει χάρη, το Λατομείο θα λειτουργήσει πολύ σύντομα. Με όποια προβλήματα και να δημιουργηθούν, το Λατομείο θα λειτουργήσει και όχι μόνο γιατί το θέλουμε εμείς, γιατί το θέλει όλη η περιοχή, γιατί με τα έργα που είναι εξασφαλισμένα και για τον Δήμο μας αλλά και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, το Λατομείο πρέπει να λειτουργήσει και θα λειτουργήσει. Είναι αναγκαιότητα να λειτουργήσει. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο αυτό ψάχνουμε τώρα, γιατί με τη ματέωση και τη σημερινή δημοπρασία. Τα προβλήματα όμως είναι για να τα ξεπερνάμε. Και εμείς αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Προσπερνάμε και ξεπερνάμε τα προβλήματα. Δεν μένουμε πίσω από αυτά. Με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την διάθεση που έχουμε και πιστέψτε με, κύριε Νατσούλη, όχι μόνο εσείς αλλά και αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα, η διάθεση και η δύναμη είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα προβλήματα θα τα προσπερνάμε με ό,τι και να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Μένει λοιπόν να δούμε. Αυτούς που θέλουμε, που σας είπα, όχι μόνο εμείς αλλά η κοινωνία να αφήσει το περιθώριο. Μένει λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει, γιατί έτσι πώς έγινε και σήμερα η υπόθεση, να κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά από το συγκεκριμένο επιχειρηματία, να πάει πίσω τώρα ξανά η δημοπρασία. Θα πάμε δημοπρασία με άλλο τρόπο, κάπως να δούμε. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που σας είπα και πριν, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δεν θα τους γίνει χάρη. Αργά ή γρήγορα το Λατομείο θα λειτουργήσει, μάλλον και το Λατομείο θα λειτουργήσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματισμένα. Κύριε Κορεντσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για αυτή την ώρα. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, για να για μία ακόμη φορά. Καλή δύναμη σε όλους και εδώ είμαστε για να προσπερνάμε και να ξεπερνάμε τα προβλήματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κορεντσίδη και μάλιστα και μια σειρά θεμάτων. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr.
Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.